Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του σημερινή μας εκδήλωσης μετά από αυτή την πολύ εξαιρετική συνομιλία που είχαμε με την εμπορική ακόλουθο της Αμερικανικής Πρεσβείας, την κυρία Άρθου. Θα έχω την χαρά και την τιμή να συζητήσω με τον κύριο Γιώργο Φιλιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece, ο οποίος με χαρά είναι μαζί μας. Γεια σου αγαπητέ Γιώργο. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα και σε εσένα και στην ομάδα σου. Νομίζω ότι ακούσαμε τη συζήτηση που πιστεύω ότι που διεμήθηκε πριν μεταξύ μας, μεταξύ εμένα και της κυρίας Άρθρου. Νομίζω κάποια πράγματα μπορούμε να τα πιάσουμε από εκεί και να συνεχίσουμε. Το Enterprise Greece εξάλλου είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας λίγο πολύ της πολιτείας στα θέματα εξωστρέφειας. Θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Φιλιόπουλε, αν μπορείτε στην αρχή να κάνετε μια εισήγηση σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο της εξωστρέφειας καταρχάς και πού το Enterprise Greece εμπλέκεται σε αυτό και τι λίγο πολύ ποια είναι η στόχη του και μετά θα κάνουμε κάποια συζήτηση με κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση προς την Enterprise Greece για να συμμετάσχουμε στη σημερινή εκδήλωση. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα μαζί σας ως Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece και εκπρόσωπος του φορέα που βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι ο αρμόδιος φορέας, όπως προείπε ο κύριος Πιρτούνιας, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Η προηγούμενη δεκαετία ήταν εξαιρετικά περίπλοκη, αλλά και δύσκολη για τη χώρα μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση στην αρχή, η βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας στη συνέχεια και η πρωτόγνωρη πανδημία της COVID-19 που συνεχίζουμε να βιώνουμε, δημιούργησαν τεράστιες πρόσκλησεις για τη χώρα μας, η οποία όμως προσαρμόστηκε με ταχύτατους ρυθμούς στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως. Η ελληνική οικονομία δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα θεωρώ ότι έχουμε θέσει και τα θεμέλια για την επόμενη μέρα. Η χώρα μας προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ήταν πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα οποία άκουσα από την κυρία Άρθουρ που μίλησε, μας έδωσε την εικόνα που έχουν οι ξένοι επενδυτές και αυτό που αποκομίζει αυτή, ότι πλέον είμαστε μια χώρα πολύ φιλική προς τους επενδυτές, αλλά παράλληλα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε και ρεκόρ εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε μια μεταρρύθμιση που αλλάζει το πρόσωπο της οικονομικής διπλωματίας της χώρας. Ακολουθώντας το παράδειγμα των πλέον αναπτυγμένων χωρών, το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποίησε μία μεταρρύθμιση, φτιάχνοντας μία ενιαία δομή, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των οργανισμών που φέρουν την ευθύνη για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια της χώρας. Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν περάσει το Enterprise Greece, αλλά και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ενώ στο δίκτυο των εμπορικών ακολούθων στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό έχει προσθεθεί και η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα άσκησης μιας πραγματικά πολυεπίπεδης εξωτερικής οικονομικής πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία προσφέρει πλέον ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις ελληνικές εταιρείες, τόσο για την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για τη χρηματοδοτική τους κάλυψη και την εξασφάλιση έργων στο εξωτερικό. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε και το πρώτο εθνικό στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, το οποίο για το 2021 περιλαμβάνει 458 δράσεις σε 38 ξένες αγορές, από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία. Η συμβολή τώρα του φορέα μας, το Enterprise Greece, σε αυτό το σχέδιο είναι καθοριστική, καθώς, όπως είπατε κύριε Σπιρτούνια, είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας που προσελκύει επενδύσεις στην Ελλάδα και προωθεί τις ελληνικές εξαγωγές στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η εταιρεία μας διοργανώνει φυσικές και διαδικτυακές κλαδικές εκθέσεις,
ψηφιακές εκδηλώσεις για την πληροφόρηση εξαγωγικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια, σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες πλατφόρμες αγορών, φυσικές και ψηφιακές δράσεις προβολής και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές αυτά τα σχόλια αποτυπώνουν το ρόλο του Enterprise Greece μέσα στη γενικότερη εθνική στρατηγική για την εξωστρέφεια. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συζητάμε τώρα, γιατί καταρχάς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και σαν επιμελητήριο το φορέα σας, συνεργαζόμαστε σε κάποια πράγματα και πραγματικά βλέπουμε μία κατεύθυνση η οποία είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, σωστή κατεύθυνση με τον τρόπο με τον οποίο λίγο πολύ δομούνται οι διαδικασίες και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Η πανδημική κρίση του κορονοϊού προφανώς έχει επηρεάσει, ας πούμε, την παγκόσμια αγορά και ειδικά τον κλάδο εκθέσεων, των γνωστών δράσεων, εν πάση περιπτώσει, εξωστρέφειας, είτε αυτές είναι εκθέσεις, είτε είναι επιχειρηματικές αποστολές, είτε είναι οποιαδήποτε συναφής δράσης. Πώς το Enterprise Greece ανταποκρίθηκε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή πού δόθηκε η έμφαση σε αυτή την περίοδο και τι εμπειρία αποκομίσατε σε αυτό το διάστημα, σαν φορέας οργάνωσης και υποστήριξης τέτοιων δράσεων? Μάλιστα. Όπως πολύ σωστά είπε η Ηλία, η πανδημία επηρέασε καταλυτικά την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο και δημιούργησε έτσι πολλές και σημαντικές προκλήσεις για τους Έλληνες εξαγωγείς. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα, όπου παραδοσιακές προωθητικές ενέργειες, όπως είπε, η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, παραδείγματος χάρη, οι επιχειρηματικές αποστολές διαζώσεις, ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν χρονικά μετά το τέλος της πανδημίας. Σε αυτή την περίοδο, τη θέση αυτών ως υποκατάστατα διεκδίκησαν τα ψηφιακά φόρα, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι B2B συναντήσεις μέσω αυτών των πλατφορμών, οι ψηφιακοί χώροι δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων, πωλήσεις μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής, δηλαδή λύσεις που μας προσέφερε η τεχνολογία. Ο οργανισμός μας, η Enterprise Greece, έθεσε ως προτεραιότητα να αναδείξει τη σπουδαιότητα αυτής της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων και έτσι προχωρήσαμε σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό των δράσεων και των εργαλείων που χρησιμοποιούμε. Μεταξύ των πρωτοβουλειών που αναλάβαμε ήταν ο σχεδιασμός και η δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων εξαγωγικών προϊόντων. Στην αρχή, κυρίως τους πρώτους μήνες της πανδημίας, στη ροή ειδήσεων που αφορούσε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και με τους περιορισμούς που είχε η κάθε αγορά στο εξωτερικό, είχαμε διαδικτυακές προωθητικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν ότι αλλάξαμε την οργανωτική μας δομή στο εξαγωγικό κομμάτι, υιοθετώντας έτσι μια πιο, θα έλεγα, πελατοκεντρική προσέγγιση και κάναμε και πολλές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Ενσωματώσαμε έτσι το σύνολο της εξαγωγικής βάσης, καλύπτοντας με εξειδικευμένες υπηρεσίες το κάθε κοινό στόχο, από τους νέους και δυνητικούς εξαγωγείς μέχρι και τους πιο μεγάλους, τις μεγάλες εταιρείες. Αλλάξαμε το οργανόγραμμα και τις υπηρεσίες μας, καταγράφουμε τις ανάγκες των μικρομεσαίων, κυρίως εξαγωγικών επιχειρήσεων και βλέπουμε ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι τρόποι υποστήριξης που ικανοποιούν τον κάθε κλάδο ξεχωριστά και ταυτόχρονα συνδέουμε τις εξαγωγές με τις επενδύσεις, γιατί η χώρα μας αποτελεί μια μικρή αγορά και οι εταιρείες ή οι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα συνήθως κοιτάζουν τις δυνατότητες εξαγωγών, δηλαδή πως η Ελλάδα θα αποτελέσει έναν πόλο από τον οποίο θα μπορέσουν να στείλουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, να τις εξάγουν σε άλλες χώρες της περιοχής
και να έχουν έτσι σημαντική κερδοφορία. Οπότε η σημαντική δραστηριότητα του οργανισμού στη διοργάνωση φυσικών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών κτλ. Έπρεπε να θεωρηθεί και να μάθουμε να λειτουργούμε διαφορετικά, πράγμα και το οποίο κάναμε και θεωρώ ότι το κάναμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προφανώς έχετε καθιερώσει, εφόσον έχουν γίνει όλες αυτές οι αναβαθμίσεις που είπατε και οι αλλαγές, έχετε καθιερώσει κάποια κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις του Enterprise Greece? Και αν είναι, ποια είναι αυτά? Και επίσης, με ποια κριτήρια αξιολογείτε όχι μόνο τις δράσεις τις οποίες πραγματοποιήσατε μάλλον, αλλά και αυτές που θα προγραμματίσετε να συμμετάσχετε? Έχετε θέσει δηλαδή κάποια KPI, σας το πούμε, για τη διοργάνωση αυτών των δράσεων? Πολύ ωραία. Να σας πω όσον αφορά στα κριτήρια για τις εταιρείες που συμμετέχουν στις δράσεις μας, ότι αυτό το οποίο κάνουμε, όπως είπα, έχουμε πλέον υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες των εταιριών. Το μόνο κριτήριο το οποίο έχουμε και κόβει κάποια εταιρεία από το να συμμετάσχει σε κάποια δράση μας είναι στην ουσία η τακτοποίηση των οικονομικών της οφειλών όσον αφορά στη δική μας εταιρεία, στο Enterprise Greece. Από εκεί και πέρα, κοιτάζουμε να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε μια εταιρεία, έρθει σε εμάς μια εταιρεία και μας πει ότι θέλω να συμμετάσχω στην τάδε δράση και δούμε ότι αυτή η εταιρεία δεν θα ωφεληθεί από την συμμετοχή της σε μια συγκεκριμένη δράση ή, για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, έρχεται μια εταιρεία χωρίς ιδιαίτερο background στις εξαγωγές και μας λέει ότι θέλει να πάει σε μία μεγάλη έκθεση και θέλει να το κάνει τον επόμενο μήνα. Αυτό που θα πούμε εμείς στην εταιρεία θα είναι ότι θα χρειαστεί να κάνει μία σωστή προετοιμασία, θα δουλέψουμε μαζί της και θα κοιτάξουμε να βγει στην αγορά του εξωτερικού την κατάλληλη στιγμή όταν θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Οπότε με αυτό τον τρόπο λειτουργούμε. Τώρα, όσον αφορά στο πώς αξιολογούμε την συμμετοχή μας σε δράση και τις δράσεις μας, αυτό γίνεται μέσω μία σειράς από κριτήρια που έχουν να κάνουν με το ποσοστό συμμετοχής, με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, με την αύξηση των εξαγωγών στις συγκεκριμένες αγορές στόχους τις οποίες έχουμε θέσει και στις οποίες κάνουμε δράσεις. Και θέλω να πω εδώ ότι βρισκόμαστε τώρα στην διαδικασία και της αποτύπωσης μιας νέας σειράς KPIs συνολικά στον οργανισμό, που όμως θα μεταφραστούν και σε κάθε διεύθυνση και σε κάθε δράση, τα οποία KPIs θα είναι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της χώρας. Μάλιστα. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό και νομίζω ότι βαδίζετε σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Αναφερθήκατε σε αγορές. Στο σχέδιό σας, μάλλον στα μελλοντικά σας σχέδια, ποιες είναι οι κυριότερες αγορές? Φυσικά, εμείς σαν διμερές επιμελητήριο προσωπούμε την Αμερική. Ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες, τέσσερις μεγαλύτερες αγορές, στις οποίες θα δώσετε μια μεγαλύτερη έμφαση, φυσικά χωρίς να σημαίνει ότι λίγο πολύ οι υπόλοιπες αγορές δεν έχουν τη δική τους αξία και σημασία? Και δεύτερον, ποιους τομείς βλέπετε στην Ελλάδα, παραγωγικούς τομείς, να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα όσον αφορά την εξωστρέφειά τους? Μάλιστα. Θα έλεγα ότι σχετικά με τις χώρες και τις αγορές στόχους, οι χώρες, οι σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να αποτελούν έναν προνομιακό εξαγωγικό προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα, παρόλο που είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές ως αγορές, και μιλάω για την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, αλλά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια ενιαία αγορά με απουσία δασμών και ελευθερία ως προς τη διακίνηση των προϊόντων παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε βεβαίως την Βόρεια Αμερική, την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι εξίσου απαιτητική, αν όχι παραπάνω, και
απαιτητική και ανταγωνιστική σε σχέση με τις σημαντικές ευρωπαϊκές, με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέραν αυτών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Ασία, όπου η μεσαία τάξη προβλέπεται να ανέλθει στα 3,5 δις το 2030 και όπου εκεί πλην της Κίνας και της Ινδίας, που είναι δύο αγορές πάρα πολύ μεγάλες, έχουμε και χώρες όπως η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, που αναπτύσσονται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Θα έλεγα ότι στην επόμενη κατηγορία έχουμε και τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Και δεν θα ήθελα εδώ να αμελήσω και να μην αναφερθώ στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, όπου πλέον και, και οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα μας δημιουργούν ένα προνομιακό πεδίο ώστε να βοηθήσουμε τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να τοποθετηθούν πολύ δυναμικά. Ωραία, πολύ ωραία. Θα πάω σε μία ερώτηση που αφορά περισσότερο το επενδυτικό κομμάτι, εμβραχίωνα. Προηγουμένως, σε συζήτηση με την κυρία Άρθρου, αναφερθήκαμε λίγο πολύ και στο Select USA, που είναι μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής κυβέρνησης εδώ και κάποια χρόνια, στην προσέλκυση επενδύσεων στην Αμερική. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το Select USA. Αναρωτιόμαστε εμείς και πάντα αναρωτιόμασταν, πώς θα μπορούσαμε να στήσουμε ένα αντίστοιχο Select USA στην Ελλάδα και αν μπορεί να γίνει αυτό και τι απαιτείτε γι' αυτό. Θα ήθελα να πω εδώ ότι βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού μίας αντίστοιχης δράσης. Βέβαια, τα μεγέθη είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Εμείς, η χώρα μας θα μπορούσε να αποτελεί από πλευράς μεγέθους μία μεσαίου μεγέθους πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το οποίο θα στοχεύσουμε εμείς, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Select USA λειτουργεί και λίγο πολύ, θα έλεγα, και ως ένα πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των πολιτιών για να προσελκύσουν επενδύσεις, να προσελκύσει μία πολιτεία καλύτερα μία επένδυση σε σχέση με την άλλη. Στη χώρα μας, επειδή τα μεγέθη είναι πολύ μικρότερα, θα στοχεύσουμε σε μία συνεργασία. Η συνεργασία αυτή θα συμπεριλαμβάνει την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και τις περιφερειακές και τις περιφέρειες, με σκοπό την προώθηση και την προώθηση των καλύτερων επενδυτικών σχεδίων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, προς μία συγκεκριμένη ομάδα επενδυτών, μεγάλη ομάδα επενδυτών, που θα προέρχεται από διάφορες χώρες στόχους τις οποίες έχουμε όσον αφορά στις επενδύσεις. Μάλιστα. Ωραία. Και θα κλείσω με μία ερώτηση που λίγο πολύ έχει να κάνει και με το δικό μας το καπέλο, που είμαστε ένα διμερές επιμελητήριο. Πώς μπορούν τα διμερή επιμελητήρια να σας βοηθήσουν στις πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια? Ποιες συνεργασίες θεωρείτε σημαντικές σαν Enterprise Greece, έτσι ώστε να συνδράμουμε και στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα και στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων? Γιατί τα διμερή επιμελητήρια, εκπροσωπώντας τις σχέσεις εμπορικές και οικονομικές, πιστεύω ότι μπορούν να συνδράμουν καταλυτικά, θα έλεγα, και σε εσάς και στο εθνικό φυσικά και στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η Enterprise Greece ούτως ή άλλως στοχεύει στην εδραίωση και στην ανάπτυξη επικοδομητικής συνεργασίας, τόσο με τα διμερή επιμελητήρια, όσο και με συνολικά με τους θεσμικούς φορείς, τους stakeholders, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της οικονομίας και της εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τα Υπουργεία, με τις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, με όλους τους σημαντικούς εμπορικούς και βιομηχανικούς συνδέσμους, τα διμερή επιμελητήρια, τα επιμελητήρια στην Ελλάδα. Και τα διμερή επιμελητήρια εκπροσωπούν, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν μέσα από μια πληθώρα δράσεων την επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Μας διασφαλίζονται και προνομιακούς συνομιλητές σε σημαντικές χώρες, όπως στην περίπτωση τη δική σας του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
που αποτελούν και μία πολύ σημαντική αγορά στόχο για εμάς, τόσο στις εξαγωγές, όσο και στην προσέλκυση των επενδύσεων. Άρα θεωρώ πολύ σημαντικό το ρόλο τον οποίο μπορούν να παίξουν τα διμερή επιμελητήρια και εμείς, όπως γνωρίζετε και από την εμπειρία που έχουμε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και προσβλέπουμε να ενδυναμώσουμε αυτή τη συνεργασία και να την κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματική. Και εμείς είμαστε, φιλοδοξούμε σε αυτό και οφείλω να ομολογήσω και δημόσιο ότι η συνεργασία μας με το Enterprise Greece είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία σε μια σειρά αποδράσεις. Και πιστεύω ότι και μιλώντας εκ μέρους των διμερών επιμελητηρίων, αλλά πιστεύω και σαν φορέας επιχειρηματικός, πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Και αυτός εξάλλου είναι και ο ρόλος μας. Είμαστε μια μικρή χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε να διεκδικούμε όσο μπορούμε καλύτερα τις μεγάλες αγορές, τις μεγάλους επενδυτές και ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσουμε στην οικονομία της χώρας. Αγαπητέ κύριε Φιλιόπουλε, αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που ήσουν μαζί. Ευχαριστώ και τον Enterprise Greece για την συνεργασία του, για την παρουσία του στη σημερινή μας.